Όλα έτοιμα εδώ για την έναρξη του αγώνα. Η μπάλα είναι στα χέρια του Ηλία Κουνελέ για το τζάμπολ στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της ΟΠΑΠ Basket League. Η μπάλα από τα χέρια των παιχτών εκτός παρκέ. Εξαιρετικό πρωτάθλημα το οποίο οι τηλεθεατές της Citavision είχαν την ευκαιρία του ζωντανά. Σιζόπουλος. Κακή άμυνα από τον μπάλκον εκεί. Βγάζει έξω στο πουθενά. Ο Σιζόπουλος κλέβει. Σνάιντερ τρέχει. Θα σταματήσει. Πατάει για δύο το σουτ. Μέσα. Του Παραλιμνίου. Πραγματικά αυτός ωραία πάσα του Ρωμέλο. Εκεί φάουλ. Καλά και φάουλ. Και φάουλ. Εξαιρετική προσπάθεια. Έλεγες για τον Σνάιντερ. Ο Σνάιντερ έχει 16 πόντους ανά. Μπέρνς, το έχουμε δει τώρα, για να δούμε. Σνάιντερ για 3, εντάξει, θα πετύχει το καλάθι. Πρέπει να προσέξει εδώ ο κεραυνός, γιατί αν ξεκινήσει από τώρα ο Σνάιντερ θα έχει μεγάλη βραδιά, μυρώδονται. Σνάιντερ. Ωραία ενέργεια από τον Χαντ, πετυχαίνει το καλάθι και παίρνει και το φάουλ. Θα δούμε εξαιρετική σειρά αγώνων, μυρώδονται. Εάν είναι αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ο Μανολόπουλος ήταν, ναι, πέτυχε το καλάθι για 3 και αμέσως time out αυτή τη φορά από πλευράς Μιχαλό. Καλάθι εκεί από τον Μπέρνς. Το καλάθι του αγώνα νομίζω μέχρι έτσι, ναι. Μανολόπουλος θα απαντήσει από μακριά, ναι. Πήγε ζεστός ο Σωτήρης Μανολόπουλος. Είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της ΑΕΚ σε αυτά τα match-ups. Το τρίποντο του Σωτήρη Μανολόπουλου είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι αυτή η ωριμότητα που θεωρώ ότι θα τον κρατήσει ψηλά, αρκεί να δουλέψει. Το κλέψιμο, ο Γκραμνός Μάλκο με τον Τίνκα να βγαίνουν στο fast break. Η τάπα, η κάθοδος όμως από τον Goodwin θα μετρήσει το καλάθι 2 πόντους από τον Τίνκα και στο συν 6 διαφορά είναι το μεγαλύτερο προβάδισμα σήμερα. Πολλά τα επιθετικά rebound για την ομάδα της Λάρνακας, η οποία έχει κατεβάσει 6 επιθετικά. Μανολόπουλος προσποίηση, Σνάιντερ για 3 ελευθερός. Το καλάθι για 3. Είμαστε 1-15 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο Κίτιον. Πρώτος τελικός του πρωταθλήματος στο ΟΠΑΠ Basket League. Μπέρνς. Ωραία προσπάθεια. Εξαιρετική τρίπλα, φανταστική τάπα από τον Χαντ. Η ΑΕΚ που τρέχει στο fast break. Στυλιανού, 5 για το shoot. Με αντίπαλο τον Κορονίδη. Ξεφεύγει ωραία με προσποίηση και πετυχαίνει το καλάθι για 2. Τρίποντο, τρίποντο. Επιθετικό για τον Κεραυνό, μόλις το δεύτερό του σήμερα. Μάλκομ. Ωραία. Ελευθερώθηκε πάρα πολύ ωραία. Και βλέπουμε τον Παντελή πάει έτσι για να βγάλει την άμυνα εκτός ρυθμού. Σιζόπουλος. Απίστευτο τρίποντο από τον Ανδρέα Σιζόπουλο. Ανδρέα Σιζόπουλος για 3 και βάζει μπροστά την ΑΕΚ. Στατιστικό. Και ενώ το παιχνίδι έχει επαναρχίσει τώρα για τα τελευταία δευτερόλεπτα με την ΑΕΚ στην κατοχή. Σνάιντερ κλείνεται, βγάζει έξω στον Χαντ. Στο τέλος του χρόνου σκοράρει. 55-51 μπροστά η ΑΕΚ με το τέλος της τρίτης. Ούτε τα στατιστικά το κρατάει να μην τη σημείωση. Μαντοβάνι επιθετικό rebound και σκοράρει. Μαντοβάνι καλή άμυνα από τον Κύπριο ψηλό. Ραζής δίνει στο Πασαλή από μέση απόσταση πετυχαίνει το καλάθι. Πολύ σημαντικό καλάθι. Επιθετικό rebound του Μαντοβάνι. Σα θορυκτό εκεί ο Μαντοβάνι, ο οποίος ορμάει για να κρατήσει την κατοχή. Και σώζει την μπάλα, καλάθι και φάουλ. Καταπληκτική φάση για την ΑΕΚ με τον Ρομπέρτο Μαντοβάνι να του ανήκει τουλάχιστον η μισή πόντια από αυτή τη φάση. Κοντά κοντά. Πασαλής. Επιθετικό rebound και πετυχαίνει τους 2 πόντους. Είναι αυτό, μένει κοντά ο Γιάννης ο Πασαλής. Πολύ καλός, ναι. Κάνει καλή δουλειά σήμερα ο Πασαλής. Και του ότι συγκεντρώθηκαν και οι δύο ομάδες στο αμυντικό κομμάτι. Είδαμε έτσι κακό ποιοτικά δεύτερο ημίχρονο. Περισσότερο στη θέληση, ναι. Και στο τσαμπουκάν των παιχτών. Ο Χαντ πέτυχε τη βολή, ο Κερανός που θα τρέξει. Απέλπιδες προσπάθειες για την ομάδα Στροβόλου, αλλά τα πράγματα έχουν κρυφεί. Η ΑΕΚ θα πάρει την νίκη σήμερα και θα κάνει το 1-0 στη σειρά των τελικών απέναντι στον Κεραυνό. Πανηγύρια από τους παίκτες της ΑΕΚ. Οι προπονητές δίνουν τα χέρια εκεί. Η αθλητοπρέπεια στο τέλος. Μεγάλη νίκη για την ομάδα.